Συνάντηση με εκπροσώπους χωρών είχε ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Γιώργος Κουτσάκης προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις λίμνες, τόνισε ο κ. Κουτσάκης και συνέχισε λέγοντας πως πόλος ανάπτυξης σε εμάς είναι η λίμνη Κερκίνη. Με το πρόγραμμα θα φέρουμε κόσμο και θα υπάρξουν πολλές δυνατότητες για τη λίμνη Κερκίνη. Στη συνέχεια μίλησε η εκπρόσωπος της Γαλλίας, κυρία Κούρτ, η οποία τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό άρχισε να υλοποιείται από τον Απρίλιο στην Ιταλία και ότι είναι πολύ σημαντικό ώστε να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Τέλος, η Αναμπέλα Κάιρο, εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, έκανε την παρουσίαση του προγράμματος, τονίζοντας πόσο σημαντική πρωτοβουλία είναι, ενώ ο Δήμαρχος έκανε δώρο στο Γενικό Γραμματέα Δικτύου Δήμων με αμπελώνες, κύριο Αρούντα, ένα βιβλίο της λίμνης Κερκίνης. Καταρχήν, έχω την ευκαιρία να καλωσορίσω όλους τους φίλους που συμμετέχουν σε μια προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ηράκλειας για μια εδαφική συνεργασία ευρωπαϊκού χαρακτήρα και αφορά σε μια πρωτοβουλία για τις λίμνες. Και έχουμε σήμερα τη χαρά εδώ να φιλοξενούμε στο Δήμο Ηράκλειας εκπροσώπους από την Γαλλία, από την Πορτογαλία, από την Ιταλία. Και βέβαια στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει και η Ισπανία, αλλά κάποιοι, να πω έτσι, παράγοντες αστάθμητοι της τελευταίας στιγμής δεν επέτρεψαν να είναι εδώ και εκπρόσωπος των Ισπανών. Λοιπόν, αυτή η παρουσία όλων των φίλων εδώ είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησα πολλά χρόνια πίσω και δεν αφορά στο Δήμο Ηράκλειας αυτό. Είναι μια προσπάθεια της υλοποίησης της ευρωπαϊκής ιδέας. Όσοι την εμπνεύστηκαν πριν από πολλά χρόνια βλέπουν σήμερα η καρποί της έμπνευσής τους να δίνουν, να υλοποιούν τα προγράμματα που αυτοί εμπνεύστηκαν. Εμείς λοιπόν ως Δήμος Ηράκλειας με όλους τους υπόλοιπους δήμους που ανέφερα ή μάλλον τις χώρες που ανέφερα και εκπροσωπούνται προσπαθούμε ακριβώς να υλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια στην Ευρώπη. Δεν είναι παράξενο ένας μικρός δήμος, μικρομεσαίος να το πω δήμος όπως είναι η Ηράκλεια, να εμφανίζεται εδώ πέρα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να διεκδικεί πράγματα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα εμείς αυτήν την πραγματικότητα. Ο Δήμος Ηράκλειας να αποκτήσει αυτά που δικαιούται ως δήμος για να δείξει τις δυνατότητες που έχει.